Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό που και σήμερα θα είμαστε μαζί με τη χάρη Του στην εκπομπή μας «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Την εκπομπή αυτή όπου προσπαθούμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού να σχολιάζουμε κάθε ζήτημα που σας απασχολεί και μας ενημερώνετε στέλνοντάς το με email στη διεύθυνση που τώρα αναγράφετε στις οθόνες σας. Σήμερα θα αρχίσουμε με την ερώτηση του Γιώργου, που γράφει: «Ο Κύριος να σας ευλογεί πάντοτε. Πείτε μου, σας παρακαλώ, τι σημαίνει ακριβώς ούτω φθαρή τα νοήματα ημών από της απλότητος της εις των Χριστών, Β' Κορινθίους Ι' Α3, και πώς μπορεί αυτό να συμβεί σε ένα παιδί του Θεού?» Ναι, αγαπητέ φίλε, διαβάζω το εδάφιο που μας γράφεις, Β' Κορινθίους Ι' Α3. Θα το διαβάσω από το 2. «Διότι είμαι ζηλότυπος προς εσάς κατά ζηλοτυπίαν Θεού, επειδή σας ιραβώνησα με έναν άντρα, δια να σας παραστήσω παρθένων αγνήνης των Χριστών. 3. Φοβούμαι όμως, μήπως καθώς ο Όφης εξυπάτησε την Εύαν δια της πανουργίας αυτού, διαφθαρεί ούτως ο νου σας εκπεσών από της απλότητος της εις των Χριστών». Είναι λοιπόν ένας φόβος τον οποίον ο Απόστολος Παύλος εκφράζει προς τους Κορινθίους τότε στην επιστολή του τη Δευτέρα, που είναι πραγματικός φόβος, γιατί μπορεί ένας πολύ ευλογημένος άνθρωπος να ξεπέσει από την απλότητα του Χριστού, να πλανηθεί, να εξαπατηθεί από το διάβολο και να αρχίζει να περπατάει σε άλλους δρόμους που τον οδηγήσουν μέχρι και την απώλεια. Μάλιστα, το ίδιο αναφέρει περίπου ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Ρωμαίους, στο 16ο κεφάλαιο, στο 10 και 19 εδάφιο, Ιώτα Σίγμα Ταφ 19. «Διότι η υπακοή σας διεφημίστη εις πάντας, όσο λοιπόν δια σας χαίρω. Θέλω δε να είστε σοφοί μεν στο αγαθόν, απλή δε εις το κακόν. Ο δε Θεός της ειρήνης ταχαίως θέλει συντρίψει τον σατανά υπό τους πόδας σας. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ή η μεθυμών. Αμήν». Απευθύνεται λοιπόν στους Ρωμαίους που χαίρεται και ομολογεί ο Απόστολος Παύλος ότι ήσαν υποτεταγμένοι υπάκουοι στο Λόγο του Θεού, δεν ήσαν δηλαδή επιλύσμονες ακροατές του Λόγου του Θεού, αλλά ήταν εκτελεστές έργου σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, πράγμα το οποίο είναι χαρακτηριστικό ευλογημένων ανθρώπων, καθώς μας βεβαιώνει ο Ιησούς Χριστός ότι δεν θέλει σέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών Πάσο λέγον «Κύριε, Κύριε», αλλά αυτός που ακούει και πράττει το Λόγο του Θεού. Ρωμαίοι λοιπόν, οι πιστοί μέσα στην εκκλησία της Ρώμης είχαν αυτό το ωραίο χαρακτηριστικό, ήσαν υπάκουοι και μάλιστα τόσο υπάκουοι ώστε η υπακοή τους είχε διαφημιστεί σε όλους. Όμως παρόλα αυτά έχει μια προτροπή ασφαλείας ο Απόστολος Παύλος προς αυτούς λέγοντας ότι θέλω να είστε σοφοί μεν στο αγαθόν, δηλαδή με σοφία Θεού, με σοφία όπως μάλιστα περιγράφει ο Λόγος του Θεού και στην επιστολή του ο Ιάκωβος, με σοφία Θεού
καθαρά, ειρηνική, επιική, ευπηθή, πλήρης ελέους, καλών καρπών, αμερόληπτος και ανυπόκριτος. Με σοφία Θεού να πράτεται το αγαθόν, καθώς δε επίσης είναι και γραμμένο αρχή σοφίας φόβος Κυρίου, με φόβο Θεού δηλαδή να πράτε το αγαθόν, φροντίζοντας να μην χάνετε τη σοφία του Θεού, δηλαδή στη ζωή σας πράττοντας το αγαθόν, γιατί αν γνωρίζετε το θέλημα του Θεού με σοφία Θεού και θέλετε να το πράτετε, εάν όμως υπάρχει μέσα σας φθόνος πικρός ή φιλονικία, τότε αυτή η σοφία την οποία έχετε δεν είναι άνωθεν καταβαίνουσα, αλλά είναι επίγειος, ζώδης, δαιμονιώδης, διότι όπου είναι φθόνος ή φιλονικία εκεί είναι ακαταστασία και παναχρίων πράγμα. Άρα λοιπόν με σοφία να πράτετε το αγαθόν και δεν θα επεκταθούμε άλλο σε αυτό και με απλότητα, μάλιστα το κείμενο λέει ακεραιότητα που ερμηνεύεται σωστά απλότητα, γιατί απλό σημαίνει όχι ο σύνθετος, όχι ο μεικτός, όχι αυτός που κάνει πολλές σκέψεις, που αρχίζει και αμφιβάλλει ή προσπαθεί να μπει στο κακό όλο και περισσότερο. Στο αγαθό δεν θα έχεις απλότητα ή ακεραιότητα, αλλά θα έχεις σοφία, θα διερευνάς, θα δοκιμάζεις, θα ψάχνεις τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευόρεστον και το τέλειον και θα σπουδάζεις με κάθε τρόπο να πράττεις αυτό. Στο κακό όμως, ο Θεός συνιστά, ο Παύλος, ο Απόστολος Παύλος συνιστά, απλότητα και επανέρχομαι στο εδάφιο το οποίο μας ανέφερες, στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, φοβάμαι μήπως όπως ο Όφης εξαπάτησε την Εύα δια της πανουργίας αυτού, διαφθαρούν τα νοήματά σας, διαφθαρούν οι σκέψεις σας, τα νοήματά σας και εκπέσετε από την απλότητα που χρειάζεται στην παρουσία του Χριστού στη ζωή του χριστιανού. Ας δούμε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και φίλες, τι συνέβη στην Εύα την οποία εξυπάτησε ο διάβολος με την πανουργία του και έγινε παραβάτης, αλλά και η Εύα εξυπάτησε τον Αδάμ και έγινε και ο Αδάμ παραβάτης. Ας δούμε λοιπόν. Θα διαβάσουμε από τη Γένεση, από το δεύτερο κεφάλαιο και από το 7 εδάφιο. «Κι έπλασε Κύριος ο Θεός τον άνθρωπον από χώματος εκ της γης και νεφίσησεν εις τους μικτήρας αυτού πνοή ζωής και έγινε ο άνθρωπος εις ψυχή ζώσα». Θεός λοιπόν έπλασε τον άνθρωπο με τα χέρια του από το χώμα και αφού τον ολοκλήρωσε ενεφίσησε εις αυτόν από το πνεύμα του και του έδωσε μία ψυχή ζώσα αιώνια. Δηλαδή θα τολμούσα να πω ότι ο άνθρωπος είναι καταδικασμένος να υπάρχει αιώνια. Ο εσωτερικός άνθρωπος, η ψυχή του ανθρώπου δεν πεθαίνει, αλλά υπάρχει αιώνια. Και του έδωσε την ευκαιρία ο Θεός και την υπόσχεση και την επαγγελία και την ευλογία, εάν δεχθεί τον Χριστό και ζήσει εν Χριστώ Ιησού και σταθεί στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, να σωθεί και μετά την Ανάσταση των νεκρών να είναι όμοιος με τον Χριστό. Όμως, συνεχίζει το 8 εδάφιο Λόγος του Θεού, «και εφύτευσεν ο Θεός παράδεισον εν τη Εδέμ, κατά Ανατολάς, και εκεί έθεσε τον άνθρωπο τον οποίον έπλασε». Έπλασε τον άνθρωπο, φύτευσε παράδεισο και τον έθεσε μέσα. Και ο Κύριος έκαμε να βλαστήσει εκ της γης πρώτον παν δένδρων ωραίων εις την όρασιν και καλών εις τη γεύση. Έφτιαξε δέντρα δηλαδή τέλεια και όμορφα εις την όραση και εύγευστα εις τον καρπό τους. Έφτιαξε λοιπόν, έκαμε να βλαστήσει εκ της γης πρώτον παν δένδρων ωραίων εις την όραση και καλών εις τη γεύση. Δεύτερον, και το ξύλον της ζωής εν μέσω του παραδείσου. Και έδωσε και ένα δέντρο αιώνια ζωής, το ξύλον της ζωής, το δέντρο της ζωής, στο κέντρο του παραδείσου, στο μέσον του παραδείσου.
Και τρίτον, εφύτευσε και στον παράδεισο το ξύλο της γνώσεως του καλού και του κακού. Και είπεν ο Θεός, μάλλον προσέταξε ο Κύριος ο Θεός εις τον Αδάμ λέγον, από παντός δέντρο του παραδείσου, δηλαδή από κάθε δέντρο που έκανε να βλαστήσει ο Θεός ωραίον εις την όραση και καλόν εις τη γεύση, από παντός δέντρου ελευθέρως θέλει στρώγει. Μόνο από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού δεν θέλει σφάγει ούτε μια φορά από αυτό, διότι καθήν ημέραν φάγεις από αυτού, θέλεις εξάπαντος αποθάνει. Και έθεσε λοιπόν μέσα στον παράδεισο ο Θεός υπέροχα δέντρα, με όμορφο καρπό, εύγευστο, νόστιμο, το δέντρο της ζωής, ώστε να το φάει ο άνθρωπος και να ζει αιώνια μέσα στον παράδεισο, να το τρώει και να ζει αιώνια μέσα στον παράδεισο, αλλά έθεσε και το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού, για το οποίο ο Θεός μίλησε προς τον, προσέταξε τον Αδάμ να μην φάγει από τον καρπό του, γιατί αν το φάγει εξάπαντος θα πεθάνει. Αν γνωρίσει δηλαδή όχι μόνο το καλό που ο Θεός το αποκάλυπτε, αλλά και το κακό, τότε γνωρίζοντας το κακό θα πέθαινε. Να δούμε τώρα όμως πώς εξυπάτησε την Εύα ο Σατανάς και έγινε παραβάτης, και γιατί εξυπάτησε την Εύα ο διάβολος και έγινε παραβάτης. Διαβάζω λοιπόν τρίτο κεφάλαιο. Ο δε όφης ήτο το φρονιμότερον πάντων των ζώων του αγρού, τα οποία έκαμε Κύριος ο Θεός. Και είπεν όφης προς τη γυναίκα, πραγματικά είπε ο Θεός να μη φάγετε από παντός δέντρου του παραδείσου? Δηλαδή σας απαγόρευσε ο Θεός να φάτε από όλα τα δέντρα του παραδείσου, από κανένα δεν μπορείτε να φάτε? Πράγμα το οποίο ο Θεός είχε πει το αντίθετο. Αλλά ο διάβολος έρχεται τώρα να εσπείρει αμφιβολίες, αλλά θα δούμε στην Εύα που η καρδιά της είχε αρχίσει ήδη να πλανάται και θα το δούμε τώρα. Και είπε η γυναίκα προς τον Όφη, από του καρπού των δέντρων του παραδείσου όλων, την άμεθα να φάγουμε. Μόνο από του καρπού του δέντρου της γνώσεως του καλού και του κακού, το οποίο είναι εν μέσω του παραδείσου, είπε ο Θεός να μην φάγετε, μη δε εγγύσετε αυτόν για να μην αποθάνετε. Μέσα στην καρδιά της Εύας λοιπόν κάτι έχει αρχίσει να δημιουργείται. Αμέσως διεπίστωσε, πράγμα το οποίο δεν ήταν σωστό, και δεν μπορούσε να έχει και γνώση η Εύα, όπως κάθε άνθρωπος μέσα σε ένα δάσος, ποιο είναι το κέντρο του δάσους. Δεν το βλέπει από ψηλά, ζει μέσα στο δάσος. Όμως για αυτήν το κέντρο του δάσους έγινε το δέντρο που υπήρχε απαγόρευσης από το Θεό να φάνε. Το ένα, το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Και λέει η Γραφή, μας το εξηγεί ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Ρωμαίους, να το βρω μόνο. Λέγει λοιπόν, την αμαρτία δεν την εγνώρισα, δεν γνώρισα την αμαρτία ημίδια του νόμου, διότι και την επιθυμία δεν ήθελον γνωρίσει, εάν ο νόμος δεν έλεγε μη επιθυμήσεις. Αφορμή δε λαβούσα η αμαρτία δια της εντολής, εγέννησε σε μένα πάσαν επιθυμία, διότι χωρίς του νόμου η αμαρτία είναι νεκρά. Η Εύα δεν έχει γνωρίσει την αμαρτία, αλλά την αμαρτία τη γνώρισε δια του νόμου. Δηλαδή, υπήρξε ένας νόμος μέσα στον παράδεισο. Μη φάγετε από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Και ο άνθρωπος, καθώς είναι ελεύθερος, έτσι έχει φτιαχτεί από το Θεό, έστρεψε το βλέμμα του ειδικά σε αυτό το δέντρο. Και το έκανε δέντρο κεντρικό μέσα στον παράδεισο. Σαν να έχει φυτευτεί στο κέντρο, στο μέσο του παραδείσου. Δηλαδή ενώ ο Θεός έθεσε προτεραιότητα μέσα στον παράδεισο, στο κέντρο του παραδείσου, που να μπορείς να το πλησιάζεις άμεσα και εύκολα, πιο κοντινή απόσταση από όλες τις θέσεις είναι το κέντρο. Ενώ έθεσε προτεραιότητα στο δέντρο της ζωής, της αιώνιας ζωής, η Εύα
έθεσε προτεραιότητα σε αυτό που απαγορεύει ο Θεός με νόμο, το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού, με αποτέλεσμα δια του νόμου να γνωρίσει την αμαρτία. Γιατί? Γιατί το επιθύμησε. Άρχισε να επιθυμεί αυτό που της απαγορεύεται. Έχει όλα τα άλλα, αλλά αυτό που της απαγορεύεται το επιθυμεί. Και η επιθυμία δημιουργεί αμφιβολία. Η επιθυμία είναι μια δύναμη μέσα στον άνθρωπο. Η επιθυμία οδηγεί τον άνθρωπο να πλησιάζει. Δεν θέλει μεν, αλλά τον σπρώχνει η επιθυμία σε αυτό που απαγορεύεται. Και δημιούργησε καινούριο νόμο τώρα. Τι είπε στο διάβολο? Όχι, λέει, δεν μας απαγόρευσε να φάμε από το δέντρο, από όλα τα άλλα δέντρα, μόνο από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού, και μάλιστα μας είπε και να μην το αγγίξουμε. Η επιθυμία λοιπόν γεννάει νόμο που δεν έχει δώσει ο Θεός. Ο πρόσθετο νόμος γεννάει μεγαλύτερη επιθυμία. Η επιθυμία γεννάει και άλλο νόμο. Και μπαίνει τώρα η καρδιά του ανθρώπου σε ένα φαύλο κύκλο αυξανωμένης της επιθυμίας και δημιουργούσης της επιθυμίας μεγαλύτερη νομοθεσία. Και έτσι, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, εξυπάτησε δια της πανουργίας και διεφθάρισαν τα νοήματα της Εύας. Άρχισε δηλαδή οι σκέψεις της να διαφθείρεται. Να μην φάω, μου είπε να μην αγγίξω, για γιατί να μην φάω, άρχισαν σκέψεις που γεννήθηκαν μέσα από την επιθυμία της Εύας. Και η Εύα και η επιθυμία δημιουργήθηκε μέσα από τον νόμο του Θεού. Και άρχισε να απατάται και να διαφθείρεται οι σκέψεις της Εύας. Σε αυτή λοιπόν την κατάσταση που έβλεπε ο διάβολος, γιατί δεν γνωρίζει την καρδιά του ανθρώπου, που έβλεπε ο διάβολος την Εύα να γυρίζει γύρω-γύρω, κάνοντας κέντρο το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού, βρήκε ή κατάλαβε πια ο διάβολος ότι εδώ είναι ένας άνθρωπος που μπορεί εύκολα να εξαπατηθεί και να αμαρτήσει. Γι' αυτό δεν πήγε στον Αδάμ που δεν είχε τέτοιες σκέψεις, αλλά πλησίασε την Εύα που την έβλεπε από τις κινήσεις της πως γύριζε γύρω-γύρω από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού και προφρόντιζε ούτε καν να το αγγίξει, αν και το ήθελε πολύ. Γιατί η επιθυμία αύξανε. Και έτσι διεφθάρισαν τα διανοήματά της. Και είπε Νόφης πια προς τη γυναίκα της οποίας τα διανοήματα είχαν διαφθαρεί. Δεν θα πεθάνετε βεβαίως, όπως σας είπε ο Θεός, αν φάγετε από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Ψέματα, λέει ο Θεός. Και αρχίζει και βάζει πρώτον αμφιβολία μέσα στα λόγια του Θεού, στην πίστη της Εύας, στα λόγια του Θεού. Δεύτερον, αλλά εξεύρει ο Θεός ότι καθήν ημέραν φάγετε από αυτού, θέλουσε ανοιχθεί η οφθαλμή σας και θέλετε είστε ως θεοί. Μετά την αμφιβολία βάζει την πλάνη. Ψέματα, λέει ο Θεός. Λάθος είναι γραμμένο. Δεν είναι αλήθεια ο Λόγος του Θεού. Δεν τα λέει σωστά ο Θεός. Και όχι μόνο την πλάνη, αλλά και την κατηγορία. Με πονηριά σας, λέει ο Θεός, να μην φάγετε. Γιατί όχι μόνο δεν θα πεθάνετε, αλλά αν φάτε θα γίνετε όμοιοι με Αυτόν. Και θα γίνετε όμοιοι με Αυτόν, γιατί γνωρίζετε, θα γνωρίζετε πια όχι μόνο το καλό, αλλά και το κακό. Η Εύα πια αποδέχθηκε τις εισηγήσεις του διαβόλου. Γιατί η καρδιά της ήδη ήταν διεφθαρμένη από τα διανοήματά της. Και ήρθε ο διάβολος και την μπέρδεψε ακόμη πιο πολύ. Έγινε λοιπόν εύκολο θύμα απάτης του διαβόλου, της πανουργίας του διαβόλου. Και είδε η Εύα ότι το δέντρο είναι τον καλό στη βρώση, επιθυμίες των οφθαλμών, συγγνώμη, επιθυμίες σαρκός, γεύσης, και είδε η Εύα ότι το αρεστώνει στους οφθαλμούς, οι επιθυμίες των οφθαλμών, οι επιθυμίες της καρδιάς, οι επιθυμίες της ψυχής, και επιθυμητών των δέντρων ως δείχνων γνώσιν και αλαζονία του βίου. Το φρόνημα
του κόσμου. Επιθυμία της σάρκας, επιθυμία των οφθαλμών, επιθυμία η αλαζονία του βίου. Μπήκε λοιπόν το φρόνημα του κόσμου και έφυγε το φρόνημα του Πνεύματος του Αγίου. Άπλωσε το χέρι της, έκοψε και έφαγε. Και γνώρισε την αμαρτία. Γνώρισε το κακό. Γνώρισε την αμαρτία. Όπως διαβάσαμε, που λέγει στην επιστολή του προς Ρωμαίους ο Απόστολος Παύλος, ότι την αμαρτία δεν θα τη γνώριζα παρά μόνο δια του νόμου. Δια του νόμου λοιπόν και δια της επιθυμίας που δημιούργησε ο νόμος και δια της δημιουργίας καινούριων νόμων που δημιουργεί η επιθυμία, γνώρισε την αμαρτία. Απατηθήσε λοιπόν η Εύα, εξυπάτησε και τον Αδάμ και γνώρισε και αυτός την αμαρτία. Και έτσι πλανήθηκαν από το διάβολο. Τώρα βέβαια στην Καινή Διαθήκη τα πράγματα είναι ίδια μεν, όμοια μεν, αλλά διαφορετικά. Όμοια μεν, αλλά διαφορετικά. Το κέντρο του Παραδείσου στην Εκκλησία του Χριστού είναι ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και όλα τα άλλα θα σας προσθεθούν. Και το ερώτημα είναι, ο κάθε άνθρωπος από εμάς ποια προτεραιότητα έχει? Ζητάει πρώτον τη Βασιλεία του Θεού? Ενδιαφέρεται πρώτον για τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του Θεού? Τη Βασιλεία του Θεού να εισέλθει πλουσίως δια των πυλώνων στον ουρανό και τη δικαιοσύνη του Θεού να απορρίπτει δηλαδή την ανθρώπινη δικαιοσύνη που είναι ως ρυπαρόν ημάτιον. Γιατί η δικαιοσύνη του Θεού, η δικαιοσύνη του ανθρώπου τι λέει? Να αγαπάς τους αγαπώντας σου. Η δικαιοσύνη του Θεού όμως τι λέει? Να αγαπάς τους εχθρούς σου. Ακόμη περισσότερο να αγαπάς και αυτούς που σε μισούνε. Ακόμη περισσότερο να αγαπάς και αυτούς που σε κατηγορούνε. Ακόμη περισσότερο να αγαπάς και αυτούς που σε βλάπτουνε. Να συγχωρείς όλους, πάντοτε, χωρίς προϋποθέσεις. Γιατί αυτό είναι το κλειδί. Συγχωρείς όλους χωρίς προϋποθέσεις και όταν ζητάς συγχώρεση από το Θεό και ο Θεός μπορεί να σου συγχωρέσει και σένα όλες τις αμαρτίες χωρίς προϋποθέσεις. Λόγος του Θεού λέει υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη. Η πλανημένη καρδιά, η διεφθαρμένη στα νοήματα δεν μπορεί να πράξει τη δικαιοσύνη του Θεού και δεν μπορεί να εξητήσει και τη Βασιλεία του Θεού. Και τι, πού στρέφει την προσοχή της? Σε αυτά που δεν έχει, σε αυτά που ζητάει. Βόηθησέ με, δεν λέω για αμαρτίες, μπορεί όμως να φτάσει και στην αμαρτία. Βόηθησέ με σε όλα τα άλλα και καθένα ξεχωριστά από αυτά που δεν έχει. Και βάζει κέντρο της ζωής της, παραδείγματος χάρη ένας νέος, να παντρευτεί. Βάζει κέντρο στη ζωή του μια νέα να παντρευτεί. Βάζει κέντρο στη ζωή του, μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, τη δουλειά του, τα υπάρχοντά του, τις επιδιώξεις του, ακόμη το έργο του Θεού, ακόμη τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου. Κέντρο στη ζωή του. Που μπορεί, όπως είπαμε όμως, να φύγει και έξω από το Λόγο του Θεού. Βάζει κέντρο στη ζωή του την αμαρτία που δεν του επιτρέπεται, όπως παραδείγματος χάρη ο μικρότερος ιός, ο άσωτος ιός, στην παραβολή του αγαθού πατέρα, που έβαλε κέντρο στη ζωή του, όχι το σπίτι του πατέρα, αλλά τη γη την μακράν. Και τελικά έφυγε και πήγε στην γη την μακράν. Πλανήθηκαν οι σκέψεις του, τα διανοήματά του. Φαντάστηκε τι όμορφη που είναι η αμαρτία, τι όμορφη που είναι η γη η μακράν, τι όμορφα που θα περάσει. Και ο διάβολος ενίσχυσε αυτό και τον οδήγησε, έστρεψε την πορεία του έξω από το σπίτι του πατέρα, από το θέλημα του Θεού. Είναι λοιπόν πάρα πολύ εύκολο και ο πιο ευλογημένος χριστιανός, ο αγιασμένος χριστιανός, με το Λόγο του Θεού και με το Πνεύμα το Άγιο που οδηγεί σε υπακοή τον άνθρωπο του Θεού και σε ραντισμό και καθαρισμό με το αίμα του Χριστού, είναι πιθανόν και πιο αγιασμένος και πιο καλός και πιο ευλογημένος χριστιανός να πλανηθεί και να χάσει την απλότητα του Θεού, την απλότητα την εις τον Χριστόν Ιησούν, και να μην το καταλάβει. Γι' αυτό έρχεται τώρα ο Απόστολος Παύλος να συνεχίσει. Πώς μπορεί να συμβεί εάν στρέψουμε το βλέμμα μας σε πράγματα που δεν είναι προτεραιότητα του Θεού
Επειδή μας λείπουν, τα εξετάμε ή τα επιθυμούμε. Μέχρι να φτάσουμε μέχρι και να γνωρίσουμε την αμαρτία. Αλλά αμαρτία τι είναι? Παράβαση, ανομία, απομάκρυνσης από το Θεό. Ή την αδικία στους ανθρώπους που μας περιστοιχίζουν. Αντί να στρέφουμε το βλέμμα μας πρώτον στη Βασιλεία του Θεού και στη δικαιοσύνη αυτού. Την καρδιά μας, την ψυχή μας και το πνεύμα μας. Πολύ εύκολα λοιπόν μπορεί να συμβεί. Στον κάθε έναν. Από μας. Όσο και αν αγωνιζόμαστε τον καλόν αγώνα, όσο και αν θέλουμε να περπατάμε στον δρόμο που ο Θεός μας διδάσκει και όσο και αν αγωνιζόμαστε να διατηρήσουμε την πίστη μας. Αφού είναι λοιπόν τόσο εύκολο, το ερώτημα είναι πώς μπορούμε να καταλάβουμε ότι έχουμε πέσει σε αυτή την παγίδα. Γι' αυτό εξηγεί ο Απόστολος Παύλος τα τρία μέσα τα οποία μας δίνει ο Λόγος του Θεού για να καταλάβουμε εάν έχουμε πέσει σε αυτή την παγίδα, εάν αρχίζουμε και περπατάμε στο να διαφθείρεται, να διαφθείρονται τα νοήματά μας και να χάνουμε την απλότητά μας εις τον Χριστόν Ιησούν. Πρώτον λοιπόν, εάν ο ερχόμενος κηρύττει προς εσάς άλλον Ιησούν. Ο Ιησούς λοιπόν, ο Χριστός, τι είναι για σένα? Μήπως είναι, όπως λέει στην παραβολή των ταλάντων, αυτός που πήρε το ένα τάλαντο και είπε, ξέρω ότι είσαι κακός άνθρωπος, άδικος άνθρωπος, γιατί θερίζεις εκεί που δεν έσπηρες. Ή όπως αυτός ο οποίος πήρε τη μία μνά και την έθαψε, γιατί είπε, είσαι άγριος άνθρωπος, μαζεύεις από εκεί που δεν σκόρπισες. Τι είναι λοιπόν για σένα, για μένα, για να καταλάβουμε αν έχουμε πέσει στην παγίδα ο Ιησούς Χριστός? Είναι καλός, είναι αγαθός, είναι φίλος μας, είναι σωτήρος μας, είναι Κύριός μας, είναι Θεός μας, είναι άγριος, είναι σκληρός ο λόγος του? Ποια είναι η γνώμη? Μήπως είναι άδικος? Μήπως ζητάμε και δεν λαμβάνουμε και θεωρούμε ότι δεν μας ακούει και είναι άδικος ο Θεός? Αποδεχόμαστε όχι μόνο τη δικαιοσύνη του, την αγαθοσύνη του, αλλά και τη σοφία του. Μπορούμε να πούμε στον Χριστό, όχι το δικό μου θέλημα αλλά το δικό σου, όχι όπως εγώ θέλω αλλά όπως εσύ θέλεις. Εμπιστευόμαστε την αγάπη του. Γνωρίζουμε ότι είναι Θεός και ο Θεός είναι αγάπη. Εξαρτώμεθα απολύτως από το θέλημά του και όχι από το θέλημά μας. Πώς συμπεριφερόμαστε στον Χριστό? Δίνοντας εντολές τι να κάνει για λογαριασμό μας? Ή όταν βρισκόμαστε σε δύσκολη θέση του ζητάμε να μας βοηθήσει κάνοντας το θέλημά μας? Ή αποδεχόμαστε ότι είναι Κύριος και ζητάμε την εντολή του, το θέλημά του και το λόγο του στη ζωή μας για να υποτασσόμεθα? Αν έχουμε χάσει αυτή τη σχέση μας με τον Χριστό, της αγαθοσύνης, της πίστης, της ελπίδας, της αγάπης και αρχίζει να δυσφημεί η καρδιά μας το Χριστό σε μας, τότε μπήκαμε πια σε αυτή την παγίδα να διαφθαρούν τα διανοήματά μας και εύκολα πια να μας πλανήσει ο Σατανάς και να μας οδηγήσει στην αμαρτία. Το δεύτερον, για να καταλάβουμε σε ποια κατάσταση είμαστε, ή λαμβάνετε άλλο πνεύμα το οποίο δεν ελάβατε? Τι είναι το πνεύμα? Γιατί λέει ο Λόγος του Θεού στην επιστολή προς Κορινθίους, προς Ρωμαίους, και θέλω να το διαβάσω μια φορά ακόμη. Λέει λοιπόν, «Σεις όμως δεν είσαστε της σαρκός, όπως έγινε η Εύα, το φρόνημα, την επιθυμία της σάρκας, την επιθυμία των οφθαλμών και την επιθυμία και την αλαζονία του βίου. Σεις όμως δεν είστε της σαρκός, αλλά του πνεύματος, εάν το πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σας». Άρα λοιπόν, κατοικεί το πνεύμα του Θεού μέσα μας, δεν φτάνει. Αλλά εάν κάποιος δεν έχει το πνεύμα του Χριστού, αυτός δεν είναι αυτού. Εάν δε ο Χριστός είναι νημήν, το μεν σώμα είναι νεκρόν δια την αμαρτία, το δε πνεύμα ζωή δια τη δικαιοσύνη.
Άρα λοιπόν, έχουμε το πνεύμα του Χριστού για να είμαστε αυτού. Ναι, έχουμε αναγεννηθεί, έχουμε βαφτιστεί με πνεύμα Άγιο. Κατοικεί ο Παράκλητος μέσα μας. Έχουμε όμως το πνεύμα του Χριστού, ο οποίος ήλθε όχι για να υπηρετήθει, αλλά για να σώσει. Όχι για να κρίνει, αλλά για να συγχωρέσει. Για να ελεήσει. Έχουμε το φρόνημα του Χριστού, που εν μορφή Θεού υπάρχονται εν νόμις αρπαγή, το να είναι ίσα με τον Χριστό, αλλά οικειοθελώς αυτοπροαιρέτως με δική του πρόθεση εκένωσε τον εαυτό του από την όλη τη δόξα του Θεού. Και αφού έγινε όμοιος με τους ανθρώπους, κάτω το σχήμα ως άνθρωπος, έγινε πραγματικός άνθρωπος, λαβονδούλου μορφή, τότε εταπείνωσε τον εαυτό του. Έχουμε αυτό το πνεύμα της ταπείνωσης, το πνεύμα του ταπεινού ανθρώπου, την καρδιά του συντετριμένου ανθρώπου, τρέμοντας το Λόγο του Θεού. Έχουμε το πνεύμα του Χριστού. Ή, αντί να θέλουμε να υπηρετούμε, θέλουμε να μας υπηρετούνε. Ή αντί να συγχωρούμε, κρίνουμε. Ή αντί να μακροθυμούμε, καταδικάζουμε. Ή αντί να δίδουμε, απαιτούμε. Καθώς λέει ο Λόγος του Θεού, δίδετε και θέλει σας δοθεί. Μήπως απαιτούμε και δεν λαμβάνουμε, γιατί κακό ζητούμε. Έχουμε το πνεύμα του Χριστού ή έχουν μπερδευτεί τα διανοήματά μας. Και αρχίζουμε και μπερδευόμαστε και απαιτούμε από τους ανθρώπους. Και διεκδικούμε από τους ανθρώπους. Και κρίνουμε τους ανθρώπους και καταδικάζουμε τους ανθρώπους. Και κρίνουμε και το Θεό και καταδικάζουμε και το Θεό εν τέλει. Γινόμαστε κριτές του νόμου. Εάν λοιπόν μέσα στην καρδιά μας έχουμε μπερδευτεί και έχουμε παράπονα, πίκρες, φθόνο, φιλονικία, τότε χάσαμε το δρόμο μας. Τότε χάσαμε την απλότητα την εις των Χριστών Ιησούν. Διεφθάρισαν τα διανοήματά μας. Τρίτον, λέει ο Απόστολος Παύλος, ή άλλο Ευαγγέλιο το οποίο δεν εδέχθητε. Το Ευαγγέλιο τι είναι για μας? Είναι η δύναμη του Θεού, προσωτηρία εις πάντα τον πιστεύοντα. Είναι ο τέλειος νόμος της ελευθερίας. Είναι ο Λόγος του Θεού που μας ζωοποιεί. Είναι δεσμά. Δεν μας αφήνει να κάνουμε το άλλο. Θέλω να πάω λίγο παραπέρα και δεν με αφήνει το Ευαγγέλιο. Θέλω να κάνω και τούτο και δεν με αφήνει το Ευαγγέλιο. Μήπως το Ευαγγέλιο το έγινε στη ζωή μας νόμος και μας δημιουργεί ενοχές, ενώ είναι η ελευθερία, γιατί λέει η Γραφή ότι θέλετε γίνει θα γίνετε μαθητέ μου, θα γνωρίσετε την αλήθεια του Ευαγγελίου και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Η αλήθεια του Ευαγγελίου που γνωρίζουμε μας ελευθερώνει ή μας δεσμεύει? Είναι σκληρός ο Λόγος του Χριστού και μας κάνει να φεύγουμε? Έχουμε ενοχές μέσα μας που δημιουργούνται επειδή θέλουμε αλλιώς το Ευαγγέλιο, άλλο Ευαγγέλιο? Ή έχουμε χαρά, τη χαρά της σωτηρίας μας? Ή δοξάζουμε και ευχαριστούμε το Θεό για τον υπέροχο λόγο και νόμο της ελευθερίας που μας χάρισε, το Ευαγγέλιο του Χριστού, στο οποίο στεκόμεθα και στο οποίο σωζόμεθα, δια του οποίου σωζόμεθα. Τι είναι λοιπόν το Ευαγγέλιο? Δεσμά ή ελευθερία? Χαρά ή θλίψεις? Ονειδισμός ή δόξα? Μήπως τρεμπόμαστε για το Ευαγγέλιο του Χριστού, που ο Απόστολος Παύλος λέει δεν εσχύνομαι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού? Μήπως τρεπόμαστε για το Ευαγγέλιο του Χριστού? Ή χαιρόμαστε και δοξάζουμε το Θεό για το Ευαγγέλιο που μας χάρισε ο Θεός δια του Ιησού Χριστού? Εάν λοιπόν θεωρούμε ντροπή, δεσμά, ταλαιπωρία το Ευαγγέλιο του Χριστού, μπήκαμε σε αυτή την παγίδα της πλάνης του διαβόλου με την πανουργία του. Να χάσουμε την απλότητα του Χριστού και να διαφθορούν τα διανοήματά μας. Πολύ εύκολα λοιπόν μπορούμε να καταλάβουμε, όσο και ευλογημένοι και πιστοί αν είμαστε,
εάν μπήκαμε σε αυτό το δρόμο της αμαρτίας. Και τι θα κάνουμε? Εάν δεν το καταλάβουμε, χαθήκαμε. Αν όμως το αναγνωρίσουμε και το καταλάβουμε, δηλαδή αν ψάξουμε μέσα στην καρδιά μας, σταθούμε μπροστά στον καθρέφτη του Λόγου του Θεού, να δούμε ποια είναι η άποψή μας για τον Χριστό, ποια είναι η άποψή μας για το φρόνημα και το πνεύμα του Χριστού, ποια είναι η άποψή μας για το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και καταλάβουμε ότι κάτι έχει χαλάσει μέσα μας, τότε να πάμε στο ταμείο μας, να ζητήσουμε βοήθεια από τον Πατέρα μας που αποκαλύπτεται εν το κρυπτό, να εξομολογηθούμε. Να με χάσανε το δρόμο μας, κινδυνεύουμε Κύριε, βοήθησέ μας. Αρχίζουμε και χάνουμε την απλότητά μας. Και μάλιστα το Λόγος του Θεού λέγει ότι η μαρτυρία του Κυρίου είναι πιστή σοφίζουσα των απλών. Χάνουμε τη σοφία μας. Ακόμη λέει ότι όχι μόνο σοφίζει τους απλούς, αλλά ο Κύριος φυλάτει τους απλούς και στην ταλαιπωρία τους και τους σώζει. Σοφίζει τους απλούς, φυλάτει τους απλούς, σώζει τους απλούς. Η φανέρωση στο λόγο σου φωτίζει και συνετίζει τους απλούς. Στους απλούς ανθρώπους έρχεται ο Θεός και φανερώνει το λόγο του και τους συνετίζει και τους φωτίζει. Αν χάσουμε την απλότητά μας, χαθήκαμε. Πάμε προς την απώλεια. Γι' αυτό πάμε στον Πατέρα όταν διαπιστώσουμε από την άποψη της καρδιάς μας για τον Χριστό, για το Πνεύμα του Χριστού και για το Ευαγγέλιο του Χριστού. Αν διαπιστώσουμε ότι χάσαμε την απλότητά μας, πάμε στο Θεό, ζητάμε συγχώρεση, εξομολογούμεθα, μετανοούμε, επιστρέφουμε στο Θεό, πλησιάζουμε στο Θεό. Μας πλησιάζει ο Θεός, μας καθαρίζει με το αίμα του Χριστού από το μπέρδεμα των σκέψεών μας, μας χαρίζει την απλότητα εις το κακόν και συνεχίζεται πια η ευλογία του Θεού και η δόξα του Θεού στη ζωή μας. Ο Θεός να μας φυλάει από αυτό που λέει ο Παύλος, όπως το γράφεις αδερφέ μου, αφίλε μου Γιώργο, φοβούμε μήπως καθώς όφης εξαπάτησε την Εύα δια της πανουργίας αυτού, ούτω φθαρεί τα νοήματα ημών από της απλότητος της εις των Χριστών Ιησούν. Αμήν. Εδώ αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, τέλειωσαμε και αυτή την εκπομπή. Η εκπομπή μας αυτή έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό για την ερώτηση, για την ευκαιρία που μας έδωσε ο Θεός να μιλήσουμε για αυτό το θέμα, και εγώ με τη χάρη του Χριστού σας εύχομαι και όλοι μας εδώ στο Word of God σας ευχόμεθα ο Θεός να σας ευλογεί πάντοτε με κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια, να σας χαρίζει ζωή και αυτή η εναφθονία εδώ στη γη και αιώνια ζωή από τώρα και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ο Θεός μαζί σας.